Η μάστιγα της εγκληματικής απροσεξίας των κυνηγών κατά την κυνηγητική περίοδο με θύματα τους ίδιους καλά κρατεί. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κίσαβο, όπου ένας άνδρας περίπου 70 ετών που είχε πάει για κυνήγι, πυροβολήθηκε και κατέληξε από τα τραύματά του. Είναι λυπηρό πραγματικά. Χάσαμε έναν συνάδελφο από την κυνηγητική μας οικογένεια. Για λάθη, γιατί από λάθος ήτανε. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη. Παρόλο που εμείς που εκπροσωπούμε τις κυνηγητικές οργανώσεις, συνιστούμε την προσοχή και πάνω απ' όλα τα διακριτικά να φοράνε, το γυλαίκο πάνω απ' όλα, που είχε παράβαση, έχει νομοθετηθεί πλέον η παράβαση αυτή. Δυστυχώς μέχρι σήμερα πολλοί συνάδελφοι δεν πειθαρχούν σε αυτό και είχαμε ένα τύχημα και είναι λυπηρό να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένεια και να ευχηθώ να μην ξανασυμβεί άλλο τέτοιο τύχημα. Φταίει η νοοτροπία του Έλληνα κυνηγού. Είναι απίθαρχος, ανέφερε ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας Βαγγέλης Παλατσός, ερωτηθείς για τα λάθη των κυνηγών που κοστίζουν τη ζωή τους. Πολλοί συνάδελφοι, όταν δεν δουν το θύραμα, απαγορεύεται να το φυκίσουν. Έχουμε συμβεί ένα σώρο ατυχήματα και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο λάθος. Μιλάω λίγο εκνευρισμένα γιατί πραγματικά με στεναχώρησε και με πίκρανε αυτό το θέμα. Εμείς η Κυνηγητική Ομοσπονδία και προσωπικά εγώ. Και το γυλαίκο θεσμετήθηκε από την Ομοσπονδία της Θεσσαλίας με πρόταση, γιατί είχαμε τα ατυχήματα αυτά που είχαμε. Έχουμε προτείνει στο Υπουργείο και οι παλιοί αλλά και οι νέοι κυνηγοί να περνάμε από σεμινάρια. Είναι σημαντικό αυτό να περνάμε από σεμινάρια όλοι μας, εμείς που είμαστε πολλά χρόνια στο κυνήγι και εκδίδουμε άδεια. Τουλάχιστον 10 ώρες το χρόνο να περνάμε από ειδικούς πώς πρέπει να χειριζόμαστε το όπλο. Όπως τόνισε ο κ. Μπαλατσός, οι κυνηγοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κάποιους κανόνες ασφαλείας. Κατά την ώρα του κυνηγιού πρέπει να φορούν τα διακριτικά πορτοκαλί γυλαίκα. Δυστυχώς όμως πολλοί δεν λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και δεν φορούν τα πορτοκαλί γυλαίκα που βοηθούν στη σήμασή τους. Συχνά φαινόμενα, πάρα πολύ συχνά και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια εδώ στη Θεσσαλία έχουμε ατυχήματα και θανατηφόρα αλλά και άλλα ατυχήματα τραυματισμούς. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το που το φυκάμε. Δεν μπορεί να δει, δηλαδή κινήθηκε κάτι μέσα στο δάσος. Και το φυκάς. Πού το φυκάς? Αν δεν δεις το θύραμα, αν δεν δεις το στόχο τον οποίο έχεις. Είναι τραγικά λάθη. Και ήταν και οι ηλικιωμένοι, είναι παλιοί κυνηγοί. Δεν λέμε για τα νέα παιδιά τα οποία βγάζουν άδεια για πρώτη φορά, που εντάσσονται στην κυνηγητική μας οικογένεια. Είναι πιο πειθαρχημένοι είναι από εμάς τους παλιούς.